κάλεσμα σε όλου του εργαζόμενου στον κλάδο του επισητισμού για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ στι 17 Απριλίου, απευθύνει το Σωματείο Επισητισμού Χανίων. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Σωματείου, Ευγενία Κάπου, πρέπει να δοθεί ένα τέλο στην εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί στον κλάδο για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Καλούμε όλου του εργαζομένου να συμμετέχουν στην απεργία για να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε για σύγχρονου όρου δουλειά για ε, να σταματήσει αυτή η εργασιακή ζούγκλα στον επιστισμό που συμβαίνει χρόνια τώρα στον κλάδο, με απλήρωτες υπερορίε, με κομμένα ρεπό, με αδείλωτες, ε, με, με ελαστικές μορφές απασχόλησης που έχει ε, νομοθετήσει η κυβέρνηση με ένα σωρό νομοθετικά πλαίσια και ένα πλωστάσιο που έχει δώσει το ελεύθερο στην εργοδοσία να... Ε, κάνει ό,τι θέλει μέσα στο χώρο εργασία. Αφορμή για την απεργία της ΓΕΣΕΕ στάθηκε η αύξηση του κατωτατού μισθού στα 830 ευρώ με την Κυριακά που να κάνει λόγο για κοροϊδία την ώρα που όπως λέει το κόστος ζωής έχει διπλασιαστεί. Έρχεται η κυβέρνηση να κάνει μια υποτυπώδη αύξηση μάλιστα του 1,5-1,72 ευρώ την ημέρα για να δώσει μια ανάσα υποτίθεται σε, όλο αυτό, σε όλη αυτή την ακρίβεια που συμβαίνει και πανηγυρίζει κιόλα, επιδεικτικά ότι τέλο πάντων νοιάζεται και είναι στο πλευρό των εργαζομένων. Εμείς λέμε και απαντάμε ότι αυτή η αύξηση δεν είναι παρά μία κοροϊδία και δεν είναι άξια κανενός πανηγυρισμού. Όταν το κόστος ζωής έχει διπλασιαστεί, όταν τα ενίκη αυτή τη στιγμή στα χανιά ξεπερνούν τα 400 ευρώ για να νοικιάσει μια πλήγκαρσονιέρα... Λοιπόν, ε, ε, θέλουμε γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και όχι τα ψίχουλα που μας πετάει η κυβέρνηση. Επίσης, διεκδικούν την εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Πάρα πολλοί συναδελφοί μας από πέρυσι έχουν αποχωρήσει, έχουν αλλάξει κλάδο, διότι βλέπουν ότι μέσα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό δεν μπορούν να δουλεύουν για 7 και 8 μήνες ενώ προτιμούν να έχουν ένα πιο σταθερό εισόδημα για να μπορούν να επιβιώσουν. γι' αυτό όλοι πρέπει να είμαστε στον δρόμο στις 17 Απρίλη για να διεκδικήσουμε τις συλλογικέ συμβάσει εργασία, τι κλαδικέ συμβάσει εργασία στον κλάδο που ακόμα ενώ είναι επίσημα υποχρεωτική η κλαδική σύμβαση δεν εφαρμόζεται σχεδόν από κανένα χώρο δουλειά.